Είναι 10 και 32. Ακούτε ράδιο έναντι. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και έρχεται Σαββατοκύριακο. Είναι και ο καλός τουλάχιστον μέχρι στιγμής ο καιρός. Σήμερα ξεκινάει και η έκθεση βιβλίου εδώ στην παραλία στη Θεσσαλονίκη. Αλλά έχουμε και μια άλλη πρόταση όσον αφορά το βιβλίο. Για τους φίλους που μας ακούνε από την Κοζάνη, θα υπάρχει μια παρουσίαση βιβλίου, ενός βιβλίου απομνημονευμάτων ενός πρωταγωνιστή της περίοδου 67-73 του Νικολάου Γκαντόνα. Βεβαίως έχει τρομερό ενδιαφέρον οποιαδήποτε βιβλίο απομνημονευμάτων, πολύ περισσότερο από έναν άνθρωπο που έχει ζήσει ο ίδιος και έχει πρωταγωνιστήσει στα γεγονότα. Όμως τόσο για το βιβλίο όσο και για την παρουσίαση, να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο, με τον επιμελητή της έκδοσης, τον κύριο Μάνο Χατζηδάκη, γνωστό συγγραφέα, ιστορικό και θα πω και φίλο της εκπομπής. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηδάκη. Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό που είπαμε, ότι αύριο και μεθαύριο όμως θα γίνουν δύο παρουσιάσεις στην Κοζάνη. Για πείτε μας λίγα λόγια για τις παρουσιάσεις, πού θα γίνουν και για ποιο βιβλίο πρόκειται. Βεβαίως. Λοιπόν, πρόκειται για το βιβλίο του Νικολάου Γκαντόνα, που ήταν ένας από τους προτεργάτες της 21ης Απριλίου, συμμαθητής και του Παπαδόπουλου της τάξης 1940α από την Ευελπίδων. Ήταν από τους βασικότερους προτεργάτες στη Βόρειο Ελλάδα και συντελεστές της επικρατήσεως της 21ης Απριλίου, δηλαδή στην Βόρειο Ελλάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα απομνημονεύματά του έχουν πολύ μεγάλη αξία από όποια πλευρά και σκοπιά και αν το βλέπει κάποιος. Αυτό το βιβλίο λοιπόν το παρουσιάζουμε το Σάββατο 2 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στην Κοζάνη, στο καφέ Κάιζερ του Σάκη Τζίμινα, τριών δέντρων 5 είναι η διεύθυνση, κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Αλλά γίνεται και την επομένη το πρωί στις 11.30 ξανά παρουσίαση στο πολιτιστικό κέντρο της Γαλατινής Κοζάνης, που ήταν το χωριό καταγωγής του Γκαντόνα. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιοι θα μιλήσουν? Θα μιλήσει ο υποστράτηγος αναποστρατεία Δημήτριος Καραμπέρης, που ήταν γιος του Στεφάνου Καραμπέρη, άλλου προτεργάτου της 21ης Απριλίου, του οποίου τα απομνημονεύματα έχουν κυκλοφορήσει πριν λίγα χρόνια. Πριν από κάποια χρόνια, ακριβώς. Οπότε είναι ακόμα μεγαλύτερη η σημασία, διότι μιλάμε για τα απομνημονεύματα. Αυτό ήταν το δίδυμο της Βορείου Ελλάδος για την 21η Απριλίου, Γκαντόνας Καραμπέρης. Έχουν βγει τα απομνημονεύματα του ενός, τώρα βγήκαν και του άλλου, και έτσι διευκολύνει τον ερευνητή και ερευνητή της ιστορίας και για την ταυτοποίηση και αλληλοσύνδεση των στοιχείων από τους δύο σημαντικότερους πρωταγωνιστές της περίοδου 67-73 στη Βόρειο Ελλάδα. Θα μιλήσει επίσης η κόρη του, η Αγνή Γκαντόνα. Μιλάω και εγώ ως επιμελητής της εκδόσεως. Και θα μιλήσει και ο πρόεδρος της Πανελληνίου Απελευθερωτικής Οργανώσεως, της ΠΑΟ, της Αντιστασιακής Οργανώσεως, επειδή ο Γκαντόνας αναφέρεται εκτενώς σε ένα κεφάλαιο και στη δράση του στην Εθνική Αντίσταση και ιδίως στην Αντιστασιακή Οργάνωση της Βορείου Ελλάδος, την ΠΑΟ, ο Διονύσης ο Βουλγαρόπουλος, ο δημοσιογράφος. Ο Καραμπέρης, θυμόμαστε, είχε βγει ένας δεύτερος τόμος των απομνημονευμάτων που αφορούσε την ΠΑΟ. Εδώ είναι ακριβώς όλα στο ίδιο βιβλίο. Είναι ενιαίο το έργο. Ο Καραμπέρης είχε βγάλει δύο βιβλία. Το πρώτο ήταν «Οι δράσεις μου στην Αντιστασιακή Οργάνωση ΠΑΟ», που αφορά κυρίως ακριβώς τη δράση του στην ΠΑΟ και μετά τη διάλυσή της από τον Ελλάς, τη μετάβασή του στη Μέση Ανατολή και την ένταξή του στον Ιερό Λόχο. Και το δεύτερο βιβλίο του αφορούσε καθαρά την 21η Απριλίου και λέγεται «Η Επανάσταση της 21ης Απριλίου και τα κινήματα Βασιλέως και Ιωαννίδη». Γιατί να πούμε ότι ήταν και από τα βασικά στελέχη που απέτρεψαν την επικράτηση του κινήματος του Κωνσταντίνου εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ακριβώς. Και ο Γκαντόνας και ο Καραμπέρης. Τους, ακριβώς, παίξανε τεράστιο ρόλο, το πιο σημαντικό θα μπορούσε κανείς να πει, και στην καταστολή του βασιλικού, της βασιλικής αντεπαναστάσεως, του βασιλικού αντικινήματος. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, να μας πείτε έτσι δύο λόγια για τον Νικόλαο Γκαντόνα. Ποιος ήταν ο Νικόλαος Γκαντόνας?
Λοιπόν, μιλάμε για μια ηρωική μορφή. Ο τίτλος του βιβλίου «Αξιωματικός και επαναστάτης, πορεία διαπυρός και σιδήρου» εκφράζει πλήρως. Θα δει κάποιος με πάσα λεπτομέρεια ποιος ήταν, διότι ξεκινάει την όλη τη διήγηση από το χωριό του, την καταγωγή του, τα παιδικά του χρόνια, τη φίτησή του στη Σχολή Ευελπίδων και μετά μας ταξιδεύει μέσα στην ατμόσφαιρα του έπους του 1940-41. Θα διαπιστώσει λοιπόν κάποιος πώς παίρνει το πρώτο χρυσό αριστείο Ανδρείας του συμμετέχοντας στη Μάχη των Οχυρών τον Απρίλιο του 1941 και μάλιστα όχι μέσα σε οχυρό αλλά σε εξωτερικό πολυβολείο που υπερασπίζεται τα οχυρά. Είναι από τους πρώτους που οι σφαίρες του Γκαντόνα ήταν οι πρώτες που έπεσαν πάνω σε Γερμανούς, να ξέρετε. Θα δει μετά κάποιος τη συμμετοχή του που λέγαμε στην οργάνωση ΠΑΟ με τρομερές λεπτομέρειες, περιγραφές μαχών πολύ γνωστών όπως της Χιατίστης και των Πηγαδουλίων, τρομερές μαρτυρίες, την προδοτική στάση του Ελλάς, την ομηρία του το 1944, τα γεγονότα της απελευθερώσεως. Την ομηρία του από ποιος? Από τον Ελλάς. Α, από τον Ελλάς, όχι από Γερμανούς. Από τον Ελλάς. Το 1944 μετά, αφού υπέστησαν τα πάντα και από τους Βουλγάρους και από τους Γερμανούς κτλ. Στο τέλος, όπως είναι γνωστό για όσους ξέρουν, την ΠΑΟ τη διέλυσε ο Ελλάς. Ο οποίος, όταν κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη, τον κράτησε όμηρο για 101 μέρες, όπως και πάρα πολλούς αξιωματικούς. Το ταξίδι αυτού του βιβλίου, του αυτοβιογραφικού, συνεχίζεται με την έκρηξη του με συγχωρείτε λίγο. Εμφυλίου ή συμμορήτω πολέμου, όπως θέλει κάποιος να σου πει. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εδώ έχει τοποθετηθεί μια πλάκα από τον κύριο Μπουτάρη που λέει ότι τη Θεσσαλονίκη την απελευθέρωσαν τα στρατήματα του Ελλάς, το γνωρίζετε αυτό? Ναι, αυτή ήταν η κλασική τακτική του Ελλάς και ο Μπουτάρης ως γενικός εκφραστής κάθε... Τέλος πάντων. Ας μην όχι, απλώς θέλω να πω. Ας το πω, προσπεράσουμε. Απλά είναι πασίγνωστο ότι από την Πελοπόννησο μέχρι τη Βόρειο ο Ελλάς δεν απελευθέρωσε καμία πόλη. Ο Ελλάς περίμενε να αποχωρήσει ο γερμανικός στρατός από την κάθε πόλη και έμπαινε ως δίθεν απελευθέρωση 3-4 μέρες μετά. Ακριβώς. Και έμπαινε ως ένα είδος νέας κατοχής. Είχε ήδη απελευθερωθεί και να βρισκόντουσαν απλά υποκατοχή οι πόλεις. Τώρα, στην περίοδο 46-49 έχει κάποια πολεμική δράση ο Γκαντόνας? Συγκλονιστική, θα δει ο αναγνώστης περιγραφές τρομερών γεγονότων όπως η σφαγή του Σκρά. Θα δει πως ανακάλυψε τη δασκάλα την Παπαθανασίου. Είναι συγκλονιστικό αυτό, που την, επειδή ήταν ελληνικά τα παιδιά, οι συμμορίτες της είχαν κόψει τη γλώσσα, της είχαν κόψει τα χέρια και διάσει πολλαπλώς και την είχαν αφήσει μέσα στη λάσπη γυμνή, κατασφαγμένη και τις άρκες από τα γουρούνια μέσα στη λάσπη, τις άρκες από τα κομμένα κρέατα. Δηλαδή για τέτοιες περιγραφές μιλάμε. Θα δει τις επιχειρήσεις Θεσσαλίας, τις μάχες του Κατεφυγίου και του Βελβενδού και θα δει πως έλαβε το δεύτερο χρυσό αριστείο Ανδρείας του. Τώρα, τα απομνημονεύματα αυτά πότε γράφτηκαν? Αυτά τα απομνημονεύματα γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της έγκλειστος στις φυλακές. Και φτάνουν μέχρι ποια περίοδο της ζωής του? Φτάνουν μέχρι και το 80 περίπου. Δηλαδή έχει διήγηση, στην ουσία φτάνουμε μέχρι το 75, το κύριος όγκος των απομνημονευμάτων, 74-75 σταματάει. Αλλά είχε ένα ξεχωριστό ημερολόγιο, δεσμότη, το ημερολόγιο ενός δεσμότου, έτσι το έλεγε. Αποσπάσματα, τα καλύτερα από αυτό το ημερολόγιο, έχουμε βάλει στο παράρτημα του έργου, οπότε μπορεί κάποιος να δει πολλά γεγονότα και μέχρι το 80 περίπου. Αποσπάσματα λέτε, δεν το δημοσιεύσατε ολόκληρο? Όχι, γιατί θα αποτελούσε ένα αυτοτελές βιβλίο και ήταν και τα περισσότερα ανούσια, γιατί ήταν και καθημερινά πράγματα ή πράγματα πάρα πολύ προσωπικά που αφορούσαν την οικογένειά του. Εμείς ασχοληθήκαμε κυρίως στα πιο κέρια γεγονότα, όπως τη γράφει κατά τη διάρκεια της δίκης, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του, πώς σχολιάζει έτσι κάποια πολιτικά γεγονότα, τον εγκλισμό τους, τη συμπεριφορά ανθρώπων οι οποίοι τους έγλυφαν και μετά κάνανε ότι δεν τους ξέρουν ή τους έβριζαν κιόλας, ενώ ήταν ευνοημένοι. Έχει πάρα πολλά τέτοια. Αυτά έχουμε.
Δηλαδή τα προσωπικά, τα πολύ προσωπικά και οικογενειακά δεν ήταν ανάγκη. Σωστά. Τώρα θα ήθελα να σα ρωτήσω, πότε αποφυλακίστηκε ο Γκαντώνας? Το 85 και το επόμενο έτος πέθανε. Είχε από ένα δυστύχημα νομίζω, έπεσε στο δρόμο, κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Έπεσε στο δρόμο, μέσα στο χιόνι και μετά δεν άντεξε η καρδιά του. Υπήρχε κάποια ιατρική αμέλεια ή όχι? Υπήρχε, ναι. Θα αφήσω τον αναγνώστη να την δει, γιατί υπάρχει μια ιστορία εκεί που είναι ακριβώς την διηγείται στον μεγάλο και πολύ διαφωτιστικό επίλογό της, η Αγνή Γκαντώνα, η κόρη του. Μάλιστα. Οπότε υπάρχουν πληροφορίες όχι μόνο με τα απομνημονεύματα, αλλά και για το θάνατό του από την κόρη του. Βεβαίως, για τον... Είναι μια ολοκληρωμένη, λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα... Μετά φυσικά συνεχίζει τη δίγησή του για τη μεταπολεμική περίοδο, περιγράφει τα πάντα, έχει προσωπικές μαρτυρίες για τα αίτια που οδήγησαν στη συμμετοχή του στην 21η Απριλίου, για την πολυτάραχη περίοδο του ανενδότου αγώνος, του Ασπίδα, των Ιουλιανών του 65 και εξελίγει κινηματογραφικά, θα έλεγα, ολόκληρη την προετοιμασία και οργάνωση της 21ης Απριλίου στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάνει και κάποια κριτική στο καθεστώς, ας πούμε, κάποιον απολογισμό του δικού του έργου. Σαφώς. Καταρχήν, μετά θα λύει πλήρως τα γεγονότα του βασιλικού κινήματος και την καταστολή του. Αποκαλύπτει τρομερά γεγονότα γύρω από την περίοδο 67-73. Διηγείται τη θητεία του ως Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος και κατόπιν ως Υφυπουργός Περιφερειακός Διοικητής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί παραθέτει συνοπτικά ολόκληρο το έργο που έγινε στη Μακεδονία και τη Θράκη εκείνη την περίοδο. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Μιλάει για την 25η... Παρακαλώ. Ναι. Παραθέτει, για να ολοκληρώσω και για το έργο. Μετά από αυτό, όποιοι ξέρουν, έγινε το 72-73, έγινε και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σωστά. Και παραθέτει και εκεί το έργο που έγινε στην παιδεία. Και όχι μόνο το δικό του, έχει την εντυμότητα να παρουσιάσει το συνολικό έργο που είχε γίνει και από τους προηγούμενους και μετά να πει και τη δική του συμβολή το τελευταίο έτος, το 72-73. Αναφέρεται και στην 25 Νοεμβρίου. Σαφώς. Κάνει μια και γενική αξιολόγηση της προσφοράς αλλά και των σφαλμάτων, όπως εκείνος τα βλέπει, της 21ης Απριλίου και διηγείται την ανατροπή του Γεωργίου Παπαδοπούλου, πάρα πολλά πράγματα και χαρακτηρισμούς για την 25η Νοεμβρίου και τους συντελεστές της, του κινήματος Ιωαννίδη δηλαδή, και στην ουσία εξηγεί πώς η ανατροπή αυτή οδήγησε στο δράμα της Ελλάδος που ζούμε και σήμερα. Μάλιστα. Να παρατηρήσω ότι το έργο αυτό συνοδεύεται από επεξηγηματικές υποσημειώσεις όπου χρειάζεται για την κατανόηση των διηγουμένων. Πολύ χρήσιμο αυτό. Από μένα που το επιμελήθηκα, από 3 παραρτήματα, και αποτελεί μια ιστορική μαρτυρία και ένα, θα έλεγα εγώ, ανεκτίμητο ντοκουμέντο. Είναι μια πρωτογενής πηγή, πολύ πολύτιμη για τον ιστορικό του μέλλοντος, ανεξαρτήτως από ποια πλευρά βλέπει τα γεγονότα. Μάλιστα. Τώρα θα λέγατε ότι κλείνει αυτός ο κύκλος των απομνημονευμάτων που έχετε επιμεληθεί εσείς, είτε ήταν του Κάρτερ, είτε ήταν του Καραμπέρη, του Γκαντώνα, του Παπαθάνου, υπάρχουν μια και άλλα ή κλείνει ο κύκλος? Του Μίχαλου έχει βγει, του Μίχαλου. Και υπάρχει κάτι ακόμα που θα έρθει. Θα μπορείτε να μας πείτε ποιον είναι? Δεν μπορώ να πω ακόμα ποιον είναι, θα πω μόνο ότι πρόκειται για υπουργό της εποχής. Μάλιστα. Όχι για στρατιωτικό, για υπουργό. Τα περιμένουμε. Καθηγητής που διατέλεσε και υπουργός. Τα περιμένουμε όπως περιμένουμε, καθώς έχουμε πληροφορίες ότι εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από τις εκδόσεις Ερωδιός και Ρωμάνος, θα βγουν και τα απομνημονεύματα του Γεώργα Λά και τα περιμένουμε και αυτά. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε πριν ότι ο Γκαντώνας και ο Καραμπέρης ήταν οι δύο μεγάλοι, ας πούμε, της 21ης Απριλίου στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, τις οποίες θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε ή όχι, ότι τελικά αυτός που κινούσε τα νήματα στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν ούτε ο Γκαντώνας ούτε ο Καραμπέρης, αλλά ήταν ο στρατηγός ο Χρήστος Ολυρούδης. Γνωρίζετε κάτι γι' αυτό? Όχι. Όχι, μάλιστα. Απολύτως τίποτα. Ωραία. Και ούτε από καμία πρωτογενή πηγή, ούτε από τους συντελεστές, κάτι τέτοιο. Το όνομα το γνωρίζετε? Ακουστά. Μάλιστα. Εγώ που έχω στα χέρια μου απίστευτα ντοκουμέντα, πηγές, στοιχεία, όχι μόνο τα απομνημονεύματα, αλλά και τρομερές πηγές και από τα και μαρτυρίες και τα απόρριτα αρχεία
από του ιδίου του Παπαδόπουλου, του αδελφού του, μέχρι τους μεγαλύτερους προτεργάτες, μέχρι των υπουργών κτλ. Ουδέποτε έχω συναντήσει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Χατζηδάκη. Συγγνώμη να πω ότι ο Γκαντώνας και ο Καραμπέρης ήταν οι πιο έμπιστοι άνθρωποι του Παπαδόπουλου στη Βόρειο Ελλάδα. Τα γράφω και στην βιογραφία την τετράτομη. Και γράφω ακριβώς πώς σε αυτούς κυρίως εμπιστεύτηκε και αυτοί δημιούργησαν και την ομάδα των αξιωματικών στη Βόρειο Ελλάδα. Αυτοί ήταν οι κύριοι προτεργάτες, δεν αναφέρεται κανένας άλλος, Γκαντώνας και Καραμπέρης, με εντολή του Παπαδόπουλου από την Αθήνα, που δημιούργησαν και την ομάδα την επαναστατικής δράσεως, ας το πούμε, στην Θεσσαλονίκη, που είχε βέβαια και πάρα πολλούς άλλους αξιωματικούς, όπως ο Μαστραντώνης, ο Πετάνης και πάρα πολλοί άλλοι. Μάλιστα. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω για κάτι άλλο, αφού περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε δει πρόσφατα από μια μεγάλη εφημερίδα το ντοκουμέντο συγκεκριμένα του κυρίου Βαξεβάνη. Είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο και μάλιστα πολύ καλή έκδοση, θα έλεγα, με ακριβή έκδοση, που δεν δικαιολογείται να κυκλοφορεί με εφημερίδα τόσο καλή έκδοση. Ήταν ένα βιβλίο με τίτλο «Λαμόγια στο χακί» του Διονύσιου Ελευθεράτου. Μετά από λίγο καιρό, είχε κυκλοφορήσει και ένα άλλο βιβλίο δικό σας αυτή τη φορά, που λέγεται «Το έργο του Γεωργίου Παπαδόπουλου 1967-1973, λεπτομερείς ανάλυσης σε όλους τους τομείς». Και τα δύο αυτά βιβλία ασχολούνται με το έργο, με την οικονομία, θα λέγαμε, της 21ης Απριλίου, αλλά δίνουν εντελώς διαφορετικές πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει? Να σας πω αμέσως. Καταρχήν, το δικό μου το έργο δεν είναι απάντηση, γιατί είναι πολύ ευρύτερο, αλλά είναι και απάντηση στο βιβλίο του κυρίου Ελευθεράτου. Κοιτάξτε να δείτε, το μεταπολιτευτικό σύστημα, ιδίως τώρα που έχει απαξιωθεί πλήρως τη συνείδηση του λαού, επιστρατεύει γραφίδες που αγωνίζονται κάθε τόσο να αποδομήσουν το έργο που έγινε εκείνη την περίοδο, θετικά ή αρνητικά του. Λοιπόν, το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι αυτό το πολυδιαφημισμένο πόνημα του κάποιου δημοσιογράφου που λέγεται Ελευθεράτος, με τίτλο «Λαμόγια στο χακί». Ειλικρινά δεν θα έπαινα καν στον κόπο να ασχοληθώ με το τελευταίο αν δεν υπήρχε τόση μεθοδευμένη προβολή του από τα συστημικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Διότι πρόκειται για ένα εντελώς αναξιόπιστο συνονθήλευμα αριστερόστροφων δευτερογενών και τριτογενών πηγών. Σκεφτείτε ότι οι πηγές του, και αυτά σας τα λέω γιατί θα σας πω κάποια πράγματα σε αντιπαραβολή με τις πηγές της δικές μου σε λίγο, οι πηγές του ποικίλουν από μαρξιστικής προελεύσεως βιβλία εντελώς στρατευμένου χαρακτήρως, που φαίνονται από τους ίδιους τους τίτλους, όπως η εισβολή του κεφαλαίου στην Ελλάδα ή ο νεοφασισμός στην Ελλάδα 67-74 ή η Ελλάδα κάτω από στρατιωτικό ζυγό, και πηγές λευκομάτων εφημερίδων. Αναμασά ανεξέλεγκτα και ανέλεγκτα δημοσιευμάτων του 1975, σκεφτείτε δηλαδή την εποχή που ο καθένας έγραφε ό,τι ήθελε, με ατεκμηρίωτες φήμες και κουτσομπολιά, πράγματα τα οποία ρίχθηκαν και από πορίσματα και βουλεύματα, και γενικά κατέχεται από μια τελείως ιδεολειπτική αντιμετώπιση της ιστορίας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη στοιχειώδη αντικειμενικότητα. Θα σας πω μόνο αυτό. Πουθενά, μα πουθενά, σε αυτό το έργο δεν παρατίθεται έστω και μια πρωτογενή πηγή, την οποία να μελέτησε αυτός ο επίδοξος συγγραφεύς και να μπόρεσε να την αναλύσει. Το μόνο το οποίο φαίνεται να αρκείται να κάνει σε αυτό το βιβλίο του είναι να παραθέτει στοιχεία άλλων χωρίς έλεγχο. Με αυτό το αυτό που μας λέτε, αν είναι έτσι, και για να μας το λέτε έτσι θα είναι, άμα δεν έχει πρωτογενείς πηγές, τότε στερείται σοβαρότητα στο συγκεκριμένο βιβλίο. Μα ακριβώς, ακριβώς. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με ένα τελείως ηρωνικό και απαξιωτικό ύφος, καθιστά το συγκεκριμένο πόνημα να μην έχει καμία εντελώς επιστημονική αξία. Αντιθέτως, θα λέγατε ότι υπάρχει και εμπάθεια? Μα τραγική, αυτή φαίνεται και από το ειρωνικό ύφος. Ο άνθρωπος έχει ένα ύφος που μόνο επιστημονικό δεν είναι. Δεν αναλύει την οικονομία ή κάποια ιστορικά ή παραγωγική ή γεγονότα, τέλος πάντων οικονομικά ή κοινωνικά, με ένα ψύχρεμο μάτι αντικειμενικότητας και να καταλήγει σε όποια συμπεράσματα θέλει, αναλύοντας κάποιες πρωτογενείς πηγές. Είπαμε, είναι δευτερογενείς και τριτογενείς στρατευμένες και κυρίως μαρξιστικής προελεύσεως πηγές,
συνοδευόμενες από ένα εντελώς απαξιωτικό και ειρωνικό ύφος που δεν συνάδει σε επιστημονικό έργο. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα άξιζε κάποιος να αντιπαραβάλει τα στοιχεία και τις πηγές του με τις πηγές και την τεκμηρίωση που παραθέτουμε εμείς στο δικό μας έργο, που λέγεται το έργο του Γεωργίου Παπαδοπούλου. Διότι το δικό μας έργο βασίζεται καταρχήν στα στοιχεία και τις εκθέσεις όλων των διεθνών οικονομικών οργανισμών. Είναι μέσα από τις πλέον αναμφισβήτητες και αποκλειστικά πρωτογενείς πηγές. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τα στοιχεία και τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ, Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως, του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, που το έχουμε μάθει και το έχουμε γνωρίσει πολύ εμείς οι Έλληνες τελευταία, του Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ, του Διεθνούς Οικονομικού Τύπου, Financial Times και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, των Τραπεζικών Κύκλων Εργασιών. Επίσης στηρίζεται στα στοιχεία των πλέον αξιόπιστων εθνικών πηγών, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, των εκθέσεων και των εκδόσεων της Τραπέζης της Ελλάδος, της Υπηρεσίας Εθνικών. Και η εξαντλητική αυτή έρευνα συνεχίζεται μέσα από τις πιο σπάνιες κυβερνητικές εκδόσεις, από απόρριτα έγγραφα και εκθέσεις των Υπουργείων και από τη μελέτη όλων των αρχείων των παραγωγικών Υπουργείων της περίοδου. Όλα αυτά που είναι καθαρά πρωτογενείς πηγές και όχι μόνο κυρίως διεθνείς, για να μην μπορεί κανείς κάποιος να πει και το γνωστό ακόμα και τις εθνικές πηγές, η Χούντα μπορεί να τις ναι, δεν μπορούσε όμως να μαγειρεύει τις πηγές και τα όσα έγραφαν οι εκθέσεις ούτε του ΟΣΑ, ούτε του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, ούτε του ΟΗΕ, ούτε τύπου όπως η Financial Times κλπ. Ούτε των Τραπεζών Διεθνούς Κύκλου Εργασιών. Και τέλος μελετήθηκε με προσοχή και όλη η σχετική βιβλιογραφία, είτε αρνητικά είτε θετικά προσκύμενη, που αφορά την οικονομική πολιτική και τα πεταγμένα της εποχής. Με τέτοιες πηγές, αποκλειστικά και μόνο, κάναμε την ανάλυση των επιτευγμάτων της περίοδου 67-73 και μάλιστα σε συγκριτικό συσχετισμό με όλες τις αρνητικές περιόδους της 40ετίας 53-93. Δηλαδή αυτές που προηγήθηκαν την 25η Απριλίου και αυτές που την ακολούθησαν. Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ακριβώς. Και έτσι μπορούμε πλέον να δούμε, υπήρξε θαύμα ή δεν υπήρξε. Ήταν η εποχή εκείνη χρυσή, όπως κάποιοι θέλουν να θυμούνται και να λένε, που την έζησαν, ή μαύρη, όπως με όλα τα μέσα προσπάθησαν να μας πείσει το πολιτικό σύστημα που επανέκαψε το 1974. Και να πούμε ότι εσείς δεν τη ζήσατε αυτή την εποχή, απλώς την έχετε μελετήσει. Και όχι, βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Είναι μελετήσει σε τρομερό. Δεν είχα κανένα σύνδεσμο για να μπω. Καμία θέση, καμία συγγενική, καμία συγγένεια, απολύτως τίποτα. Αυτό είναι μια 25 ετών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και ιδίως στο έργο, σας είπα τι πηγαίνει επί πάρα πολλά χρόνια, ώστε να έχουμε μία μελέτη η οποία να είναι για πρώτη φορά να αναλύει με ψυχραιμία και αντικειμενικότητα τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Γιατί ως τώρα δεν υπήρχε καμία σοβαρή προσπάθεια. Να σας ρωτήσω όμως, επειδή είχε κυκλοφορήσει πριν λίγα χρόνια και ένας τόμος του Νικολάου Μακαρέζου, η οικονομία της Ελλάδος 67-73. Βεβαίως, εκείνο ήταν πάρα πολύ αξιόλογο έργο. Έχω πάρει και από εκεί κάποια στοιχεία, γιατί είπαμε έχω χρησιμοποιήσει όλη τη βιβλιογραφία της εποχής. Του Μακαρέζου περιορίζεται, και αυτή ήταν και η αποστολή του, περιορίζεται μόνο στα οικονομικά. Εμένα το έργο είναι ευρύτερο, γιατί περιλαμβάνει όλους τους τομείς. Μα όλους τους τομείς. Γίνεται για πρώτη φορά αποτίμησης του συνολικού έργου. Με οδηγό μόνο την αλήθεια που τόσο έχει κακοποιηθεί ως έννοια σε αυτή τη χώρα. Αναλύεται η οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή, τι έγινε, ποια ήταν η δημοσιονομική πολιτική με τρομερές λεπτομέρειες. Ποιοι ήταν οι βασικοί οικονομικοί δείκτες. Τι έγινε σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Βιομηχανίας, της ενεργείας, του ορυκτού πλούτου, της εμπορικής ναυτιλίας, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού, των δημόσιων έργων κλπ. Μετά πιάνουμε την κοινωνική ανάπτυξη. Τι έγινε στους τομείς της εργατικής πολιτικής, της λαϊκής στεγάσεως, της υγείας, της κοινωνικής ασφαλίσεως και της προνοίας. Μετά πιάνουμε τη διοικητική αναδιοργάνωση. Τι έγινε στη δημόσια διοίκηση, τι έγινε στην κρατική διοργάνωση, στην κέντρωση, στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Επίσης, τι έγινε στην πολιτιστική ανάπτυξη, τι έγινε στην παιδεία, στον αθλητισμό, στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες, την έρευνα, τον τύπο, τις αρχαιότητες, τα μνημεία, τη δικαιοσύνη, ακόμα και την προστασία του περιβάλλοντος. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε το τι έγινε, τι έργο έγινε στις ένοπλες δυνάμεις, οι εξοπλισμοί των ενόπλων δυνάμεων, τι έγινε στη διοικητική διάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων, ποια ήταν η νέα αμυντική πολιτική που εφαρμόστηκε και ποιοι ήταν ακριβώς και με πλήρη ανάλυση οι εξοπλισμοί και το έργο στον στρατό ξηράς, το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία, ακόμη και με ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών που είχαν τα όπλα σε σύγκριση με όσα είχαν οι γειτονές μας και ποια η μεταβολή συσχετισμού δυνάμεων με την Τουρκία σε όλα τα μέτωπα. Μάλιστα, πολύ. Καταλαβαίνετε, δηλαδή. Είναι μια πλήρης μελέτη, θα έλεγα. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, μια που μας τα περιγράψατε όλα αυτά, ποιος θεωρείτε ότι ήταν ο άνθρωπος κλειδί, πέρα βεβαίως του πρωθυπουργού, του τότε πρωθυπουργού του Παπαδόπουλου, που ήταν ο πυλώνας όλης αυτής της οικονομικής, ας πούμε για την οικονομία, της καλής οικονομικής πορείας, ήταν ο Μακαρέζος, ήταν ο Ανδρουτσόπουλος που ήταν υπουργός οικονομικών, ποιος ήταν? Δεν υπήρχε ένας. Είναι πρόκειται για ένα τεράστιο συνολικό έργο με τρομερή συμβολή του ιδίου του Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε και οικονομικές γνώσεις και κυρίως κοινωνικές και έστρεφε. Είναι εκείνος που στην ουσία υπήρξε ο ιδρυτής, ο εμπνευστής μάλλον του μεικτού οικονομικού συστήματος. Δηλαδή ο Μακαρέζος, ενώ κατά κάποιο τρόπο ήταν και λίγο πιο εκφραστής της φιλελεύθερης, της ελεύθερης οικονομίας, ο Παπαδόπουλος, ναι, έλεγε ελεύθερη οικονομία, αλλά με τον προγραμματισμό, τον ενδεικτικό και προοπτικό προγραμματισμό της οικονομίας, που είναι το μεικτό οικονομικό σύστημα, το κεϊνθιανικό ας το πούμε, στο οποίο δεν αφήνει την πλήρη να λειτουργήσει ο πλήρης φιλελευθερισμός, αλλά ούτε όπως ο σοσιαλισμός καταπιέζει την οικονομία με έναν καταναγκαστικό προγραμματισμό, αλλά με προγράμματα τα οποία δίνουν κίνητρα και υποδομές, στρέφει την ιδιωτική πρωτοβουλία προς τους σκοπούς τους οποίους θέλει το κράτος. Έτσι επετέφθη αυτό, φυσικά με ένα τεράστιο επιτελείο από τρομερούς οικονομολόγους και ανθρώπους, όπως οι συντάκτες των δύο πενταετών προγραμμάτων ειδικής αναπτύξεως, 68-72 και 73-77, και του μεγάλου 15ετούς προγράμματος, στο οποίο θα ενετάσσονται τα πενταετή, 73-85, φυσικά δεν πρόλαβαν να εφαρμοστούν όλα αυτά. Πρόλαβε να εφαρμοστεί στην ουσία μόνο το πρώτο πενταετές και πέτυχε ούτως ή άλλως θαύματα. Ένα τρομερό επιτελείο από ανθρώπους όπως ο Λάμπιος, ο Ροδινός Ορλάνδος, ο Κωνσταντίνος Θάνος, ο Ηλίας ο Μπαλόπουλος, καμία σχέση με τον Μπαλόπουλο, τον πρωτεργάτη. Και πάρα πολλά, πάρα πολύ δυνατά. Ο Λουκάς Πάτρας, βέβαια. Ο Λουκάς ο Πάτρας, ο Γιώργος ο Κάρτερ, ο Νικόλαος Εφέσιος, ο Γιάννης ο Χολέβας, ο Ρέστης ο Γιάκας. Δεν αναφέρεται, βλέπω, το όνομα του Ανδρουτσόπουλου, γιατί μετά πήγε στην 25η Νοεμβρίου. Ο Ανδρουτσόπουλος, όχι, συγγνώμη, το ξέχασα και μάλιστα επειδή μου το είπατε εσείς. Σαφώς και προσέφερε. Και ο Γιάννης ο Κούλης, ακόμα μεγαλύτερο. Και θα αναφέρω κιόλας στη δημοσιονομική πολιτική, γιατί αυτή ήταν καθαρά Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή αυτοί ασκούσαν τη δημοσιονομική πολιτική. Έκανε πολύ μεγάλο έργο και ο Ανδρουτσόπουλος από το 68 έως το 70 και ο καθηγητής ο Γιάννης Οκούλης από το 71 έως το 73. Μάλιστα. Καθηγητής του Πολυτεχνικού. Ποιος μπορεί να μην αναφέρει κανείς τον Κώστα τον Παπαδημητρίου, τον Υπουργό Δημοσίων Έργων που κάνει θαύματα, ο οποίος ήταν καθηγητής του Πολυτεχνείου, ένας από τους εκπληκτικούς πράγματι μυαλά και καθηγητές. Είναι λοιπόν ένα συνολικό έργο, διότι ο Παπαδόπουλος κατάφερε να αντλήσει και να αξιοποιήσει όλο το επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδος, να το επιστρατεύσει και να το εντάξει σε αυτή τη μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια, να φτιάξουν τρομερά αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία εφαρμόστηκαν κατά γράμμα και σε πάρα πολλά σημεία, όπως θα δεις αυτό το έργο, υπερκεράστηκαν. Τώρα, πριν κλείσουμε την συζήτησή μας, κύριε Χατζηδάκη, έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή. Λέει αν ο συγγραφέας του πεντάτομου βιογραφικού λεξικού Κωνσταντίνος Βοβολίνης ήταν υπουργός 21 Απριλίου. Βεβαίως. Ήταν υπουργός Προεδρίας. Ο Κωνσταντίνος Βοβολίνης, μεγάλο μυαλό, μεγάλος άνθρωπος,
δημοσιογραφικότητα και δημοσιογράφος και με μεγάλη αντιστασιακή δράση και κατά την κατοχή, το ελληνικό νέμα κτλ. Είχε διατελέσει υφυπουργός προεδρίας επί Παπαδόπουλου από το 68 ως το 70 και πέθανε εν ενεργεία υφυπουργός και μάλιστα κυβεύτηκε με τιμές πρωθυπουργού. Όχι, πρόκειται για μια μεγάλη πνευματική μορφή, αλλά συνήθως στα βιογραφικά του δεν αναφέρεται αυτό ότι ήταν στην 21η Απριλίου, μάλιστα. Πολύ... Εν ενεργεία πέθανε, εν ενεργεία. Εν ενεργεία. Μάλιστα. Τώρα, κύριε... Είχε τρομερούς διανοούμενους η κυβερνήση του Παπαδόπουλου, όπως ο Βοβολίνης, όπως ο Δημήτριος ο Τσάκωνας, όπως ο Γιωργαλάς, είχε αναπτύξει... Ο Θεοφύλακτος Παπακοσταντίνου. Ο Θεοφύλακτος Παπακοσταντίνου είχε πάρα πολλά στελέχη και στελέχη, όχι μόνο τεχνοκράτες, επιστήμονες για τα αναπτυξιακά, είχε πολλούς διανοούμενους. Μάλιστα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στην παρουσίαση των βιβλίων και να σας ρωτήσουμε εάν ετοιμάζετε εκτός από τα απομνημονεύματα που μας είπατε που επιμελήσετε κάποιο δικό σας σύγγραμμα για το μέλλον. Ετοιμάζετε και κάτι για του χρόνου. Θα το δείτε. Ναι, πάντως μισό λεπτό. Γιατί το βιβλίο που μας είπατε, το έργο του Γεωργίου Παπαδόπουλου στο Εξώφυλλο, λέει τέταρτος τόμος. Κάτι... Α, μισό λεπτό. Να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό. Όχι, πέραν, αυτό είναι άλλο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν. Αυτό δεν είναι τόμος, είναι μία σειρά έργων, την οποία βγάλαμε πρώτα το τέταρτο μέρος, το οποίο είναι το έργο του Γεωργίου Παπαδοπούλου. Ακολουθούν άλλα τρία μέρη, τα οποία είναι ένα καινούριο που θα βγει σε λίγο καιρό και δύο επανεκδόσεις συλλεκτικές όπου έχουν κυκλοφορήσει, τα οποία θα βγουν στην νέα τελευταία έκδοσή τους και θα αποτελούν μέρη αυτής της σειράς πλέον. Θα ενταχθούν σε αυτή τη σειρά που λέγεται Φάκελος 21 Απριλίου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Χατζηδάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα δείτε σε λίγο καιρό, θα τα έχουμε ανακοινώσει. Δεν θέλω από τώρα να ανακοινώσω τους τίτλους κτλ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Και βεβαίως θα πούμε ότι επειδή η Κοζάνη είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ πιθανό να έρθουν και κάποιοι από την Θεσσαλονίκη να δουν την παρουσίαση. Βεβαίως. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι στις 7 το απόγευμα στο καφέ Kaiser, Σάκης Τζίμινας, Τριών Δένδρων 5. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.